να υποδεχθούμε τον κύριο Σίμω και δίκολο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Κώστα Αλβανίτη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συναδέλφος μας πάνω απ' όλα. Καλημέρα. 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 Τώρα, κύριε Αλβανίτη, θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Γιατί μου έκανε εντύπωση μια δήλωση του κυρίου Σπίρτζη, του πρώην υπουργού και τομεάρχη προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με αφορμή την άγρια δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, λέει ότι το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών βρίσκεται στον αδύρι, το δόγμα του νόμου και της τάξης της κυβέρνησης γκρεμίστηκε. Πώς παντρεύονται αυτά τα δύο, πώς συνυπάρχουν? Θα σας πω. Γκρεμίζεται καθημερινά αυτό το δόγμα, γιατί ήταν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας 4,5 ολόκληρα χρόνια, ότι ζούμε σε κράτος ανασφάλειας και βεβαίως με κυβέρνηση προδοτών. Αυτά τα δύο αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και το θέμα ότι χτυπήθηκαν τα μεσαία στρώματα. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα που αφορά στην καθημερινότητα πολιτική στην ασφάλεια, είχαμε προσλήψεις ειδικών φρουρών, 3.000 τουλάχιστον ειδικών φρουρών, έξω από τις διαδικασίες και από τις ακαδημίες. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι η ασφάλεια του πολίτη δεν σημαίνει οργανωμένα συστήματα καταστολής στους δρόμους, αλλά ο πολίτης χρειάζεται την καθημερινότητα σε ό,τι αφορά στον αστυνόμο της γειτονιάς, σε αυτό που λέμε ασφάλεια. Θέλω να σας πω ότι η αύξηση των κρουσμάτων που έχουμε παραβατικότητας και εγκληματικότητας στην Ελλάδα το 19 είναι αυξημένη. 81.000 κλοπές έχουμε σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτό το αφήγημα, ότι όταν βλέπω τους ρόμποκοπ και ορμάνες στις πλατείες με μια λογική καταστολή ή στα σπίτια όπως του κ. Λιμδαρέ, δεν σημαίνει ασφάλεια του πολίτη, αλλά ανασφάλεια. Βεβαίως το σημείο θα συμφωνήσει και ο κ. Κεδίκοπλου και οι συνάδελφοι, ο κ. Χρήστο και ο κ. Ελευθερόγλου, και εσείς φυσικά, ότι το χτύπημα, το δολοφονικό χτύπημα κατά της δημοσιογραφίας με την απώλεια του κ. Καραϊβάς είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό για όλους μας. Βλέπω όμως ότι γίνεται και πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Κύριε Κεδίκοπλου, τι λέτε? Κοιτάξτε, είναι λυπηρό να γίνεται πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Πρώτα απ' όλα, επειδή με τον Γιώργο Καραϊβάζ είχα δουλέψει μαζί κοντά 5 χρόνια στο ραδιοσταθμό Flash στα τέλη της δεκαετίας του 90, είναι βαθύτατη η θλίψη μου. Θέλω να εκφράσω τα θερμότατα συλληπιτήριά μου στους δικούς του. Ο Γιώργος ήταν ένας ωραίος άνθρωπος και πραγματικά θα λείψει σε όλους. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουν δοθεί όλες οι εντολές στο ανώτατο επίπεδο να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Αν δεν υπήρχε εντολή, κύριε Κεδίκοπλου, το κράτος δεν θα προχωρούσε. Συγγνώμη, διακόπτω. Αν δεν υπήρχε εντολή του Πρωθυπουργού, το κράτος, ένα δημοκρατικό κράτος, μα δεν είναι όλα κοινωνία, κύριε Κεδίκοπλου. Αυτό σας λέω. Κύριε Αλβανίτη, πρέπει να πει ο Πρωθυπουργός. Εννοώ να διατεθούν όλα τα δυνατά μέσα. Εννοώ να σε μια δημοκρατία αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Κύριε Αλβανίτη, επί των ημερών σας μπήκε βόμβα στο αυτοκίνητο ενός δημοσιογράφου, του Γιώργου Παπαχρήστου, και δεν υπήρξε ούτε καν καταδίκη από τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θέλετε να το βάλω. Λοιπόν, είσαστε οι τελευταίοι που πρέπει να δίνετε μάθηματα. Δολοφονική επίθεση στο Φίλιπ Ασυρίγο. Θέλετε να θυμηθούμε όλες τις διαδικασίες και τις επιθέσεις. Κύριε, σας μιλάω κάτι συγκεκριμένο. Όχι, αλλά είχατε ένα αφήγημα περίπου κοιτάξτε. Σας είπα, κύριε Κεδίκοπλου, οι κλοπές επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 70.000 και σήμερα είναι 81.000. Μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά και ο Πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Βουλής εναντίον του Γιώργου Παπαχρήστου. Μετά μπαίνει βόμβα στο αυτοκίνητό του και δεν υπάρχει ούτε καν μια καταδίκη, μια φραστική καταδίκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Του κυρίου Παπαχρήστου. Λοιπόν, ότι ξεχωρίζεται τις περιπτώσεις κατά το δοκούν είναι ίδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα στοιχεία μιλάω. Όχι, είναι ίδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Παραβατικότητα και εγκληματικότητα. Ούτε η Ελλάδα 70.000 πήγε σε 80.000. Δεν ακούγεστε, κύριε. Αν μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον, δεν ακούγεστε. Κύριε Αλανίτη, να σας απαντήσει για να το απαντήσετε, παρακαλώ πολύ. Ορίστε, κύριε Κεδίκοπλου. Αύξηση εγκληματικότητα, είπα, κύριε Παπαδόπουλο. Αυτό είπατε. Να απαντήσει. Έχουν παρουσιαστεί στοιχεία στη Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό. Έχουμε μείωση εγκληματικότητας και στις ανθρωποκτονίες. Όμως το συγκεκριμένο περιστατικό, επειδή αφορά δημοσιογράφο, είναι κάτι που άπτεται της λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Γι' αυτό και πρέπει να είναι ομόθυμη η καταδίκη,
να μην προσπαθεί κάποιος να κάνει πολιτική εκμετάλλευση ενός τραγικού συμβάντος. Όλοι θέλουμε να διαλευκανθεί η υπόθεση. Δεν φαντάζομαι να μην ισχύει αυτό. Και μην προσπαθείτε να αποκομίσετε πολιτικά ωφέλη. Η αντιπολιτευτική σας τακτική έχει αποτύχει σε όλα όσα έχετε πιάσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, να μπορέσουν να βρεθούν οι ένοχοι. Και να κλείσω απλώς λέγοντας ξανά ότι θα μας λείψει ο Γιώργος Καραϊβάς. Ναι, ναι, κύριε Χρήστο. Κοιτάξτε να δείτε. Μου έρχεται στενάχρονα τώρα. Η χώρα βρίσκεται σε τρομακτική κρίση. Τρομακτική. Και δεν είναι μόνο τα οικονομικά που σας ανέφερα. Mm-hmm. Υπάρχει κρίση αξιών, υπάρχει κρίση διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, οριζοντίως και καθέτος. Κανονικά, με τόσο ρηχή οικονομία και τόσο προβληματική δημόσιο τομέα και υπηρεσίες, η χώρα χρειάζεται πανίδρυση. Δεν το συνειδητοποιεί αυτό. Είναι σε τόσο χάλια κατάσταση η χώρα. Είναι τόσο χάλια η κατάσταση. Μαστίζεται από διάφορα. Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε. Εσείς ως δημοσιογράφος της τηλεόρασης καταλαβαίνω πολύ καλά ότι στρέφετε τους προπολείς να φωτίσετε τα γεγονότα της ημέρας, της εβδομάδας. Η δική μου δουλειά είναι να πάω παραπέρα, ναι, να εξηγήσω γιατί έγινε. Μα αυτό δεν που έγινε. Μα δεν αμφισβητώ τη δουλειά σας, κύριε Χρήστο. Όχι. Λέω, σε αυτά τα πράγματα πρέπει όμως, να πηγαίνεις ένα βήμα μπροστά. Έχω την αίσθηση, αν μου το επιτρέπετε, την αίσθηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επικροτώ τις επιλογές της κυβέρνησης ή της αυτά, δεν θέλω να εκφράσω την προσωπική μου άποψη, ότι η χώρα δεν είναι σε άθλιο χάλι, δεν βυθίζεται στη διαφθορά, την βαριά εγκληματικότητα, στους ποινικούς που σκοτώνουν όποιον βρουν μπροστά τους κτλ. Καλά, εντάξει, τώρα μην πάμε στο άλλο άκρο. Μην δημιουργήσουμε ακραίες φαντασιώσεις. Μάλιστα. Για να μην μειώσουμε την πραγματικότητα. Αυτό που θέλω να πω και πρέπει να το κρατήσουν όλοι είναι ότι στα σενάρια που κάνει μια κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα για το μέλλον, δεν πρέπει να παίρνει υπόψη του μόνο το ευνοϊκό σενάριο ότι θα έρθουν τουρίστες και όλα θα είναι καλά το καλοκαίρι. Διότι έχουμε μια ανάφλεξη στο πεδίο, στο ευρωπαϊκό πεδίο, με την επάνωδο στον ψυχρό πόλεμο που κανείς δεν ξέρει τι επιπτώσεις θα έχει. Και ο Νίκος ο Ελευθερόνου για να ολοκληρώσουμε. Έλα, Νίκο. Να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι λάθος να περνάμε την εικόνα ότι η Ελλάδα είναι Κολομβία ή Βενεζουέλα ή οτιδήποτε άλλο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει προβλήματα. Τα πράγματα συμφωνώ με το Δημήτρη. Ούτε πριν. Επαναλαμβάνω. Το αφήγημα αυτό λοιπόν ήταν ένα ψεύδος. Για να μην ξεκαθαρίσω. Λέω λοιπόν ότι θεωρώ ότι είναι λάθος να μαυρώνουμε τη χώρα μας αυτή την περίοδο χαρακτηρίζοντα έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ήταν και είναι. Για να είναι και ο Κώστας καλυμμένο σε αυτό. Θεωρώ ότι πολύ καλά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και πήρε θέση και είπε να ζητήσει την επιτάξη, όπως το έκανε και ο κύριος Τσίπρας. Θεωρώ ότι είναι σωστές αυτές οι κινήσεις σε συμβολικό επίπεδο. Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της στο σώμα, αλλά σε πολιτικό επίπεδο, όπως το έκανε η κυρία Φόντερ Λάιν, έκανε δήλωση για τον Γιώργο τον Καραϊβάς, θεωρούμε ότι πρέπει να σταλεί το μήνυμα ότι ναι, δεν πρέπει να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι ατιμόρυτοι. Και η φυσική αυτούργη, και αν κάποιοι κρύβονται από πίσω τους. Εγώ μία τάκα θέλω να πω μόνο, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντροκόη, και νομίζω ότι θα συμφωνήσω και ο κύριος Χρυδικόπουλος σε αυτό. Ότι η συμμετοχή, η συμβολή της κυρίας Φοντελάιαν και του κύριου Σασόλη στο δραματικό αυτό γεγονός δίνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πληγεί. Έχει πληγεί η δημοκρατία με τη δολοφονία του δημοσιογράφου στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Δάφνη στην Μάλτα, δεν είναι οι δημοσιογράφοι που χάθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε και δημοσιογράφους που χτυπιούνται και σε άλλα σημεία. Δεν εξισώνονται τα δύο περιστατικά. Νομίζω ότι η περίπτωση της δημοσιογράφου ήταν πολύ διαφορετική. Κύριε Αρβανίτη, νομίζω ότι δεν έχει τέτοια θέση, μια τέτοια τοποθέτηση, δηλαδή ότι είναι παρόμοιο το περιστατικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει όταν χάνετε μια ζωή, χάνετε μια από ζωή. Και πέρα, από εκεί και πέρα, το να δολοφονείται δημοσιογράφος, το να μπαίνει βόμβα σε αμάξι δημοσιογράφου, το να στοχοποιείται δημοσιογράφος από υπουργούς είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Και αυτά δυστυχώς έχουν συμβεί στο παρελθόν. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα, παιδιά.